μία από τις 134 θέσεις που έχουν μείνει διαθέσιμες σε ένα ιδιωτικό και σε δημοτικούς παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς μέσω του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, διεκδικούν περισσότερες από 700 οικογένειες στα Χανιά. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι υπάρχουν 3 βρεφικοί σταθμοί και οι υπόλοιποι είναι παιδικοί σταθμοί. Είναι οι τελευταίες θέσεις που έχουν δοθεί, που δήλωσε το Υπουργείο από αρχής του καλοκαιριού, από τον Μάιο περίπου, ότι θα δώσει. Συνολικά μέσω βάουτσερ θα καλυφθούν τελικά 460 θέσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς των Χανίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προσθέθηκαν μετά την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Ο αριθμός των παιδιών που έμειναν και φέτος εκτός υπολογίζεται στα 400. Φυσικά υπάρχει και μερίδα ανθρώπων οι οποίοι προφανώς θα έχουν μείνει και εκτός και δεν θα έχουν βρει ούτε καν σε ιδιωτικούς. Στην ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλουν οι μητέρες θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 βρεφικούς ή παιδικούς σταθμούς από τη λίστα των σταθμών του ΔΟΚΙ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να επισυνάψουν το βάουτσερ που τους έχει χορηγηθεί και το έγγραφο της ΕΤΑ που αναφέρεται η μοριοδότησή τους. Από εκεί και πέρα, ο ΔΟΚΙΠ θα επεξεργαστεί τα αποτελέσματα, την μοριοδότηση των μητέρων με βάση λοιπόν αυτά που μας έχουν καταθέσει από τα κουπόνια τους, τη μοριοδότηση που πήραν από την ΕΤΑ. Τα τελικά αποτελέσματα χορήγησης βάουτσερ από την ΕΤΑ θα αναρτηθούν αύριο, ενώ τα αποτελέσματα εγγραφών με πίνακες βρεφών και νηπίων ανασταθμό και πίνακες επιλαχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δημοχανείου και του ΔΟΚΙΠ την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.